Την επιστροφή των μεταναστών που δεν έχουν δικαίωμα παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις χώρες προέλευσής τους, ζητά η πρόεδρος της Κομισιόν. Την ίδια ώρα η Ιταλία έθετε σε εφαρμογή τη συμφωνία με την Αλβανία για τη μεταφορά εκεί χιλιάδων μεταναστών. 12 χρόνια. 12 χρόνια. Ναι. Εύκολα, δύσκολα. Ναι, πολλά δύσκολα Ελλάδα. Το τεράστιο πρόβλημα του μεταναστευτικού που αντιμετωπίζει η Ελλάδα όπως και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης φτάνει στις Βρυξέλλες. Παίρναμε και εύκολα, παίρναμε και δύσκολα. Είναι μισό ζωή πέρασε εδώ. Τέτοιες εικόνες με πλήθη μεταναστών προερχόμενων κυρίως από μουσουλμανικές χώρες να έχουν κατακλείσει μεγάλα ευρωπαϊκά κέντρα οθούν την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αλλαγή πλεύση στο μεταναστευτικό με πιο σκληρές πολιτικές. Αυτό διαφαίνεται και στην επιστολή που απέστειλε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στους Ευρωπαίους ηγέτες εν ώψη της αυριανής συνόδου κορυφής. Η μεταναστευτική πολιτική μπορεί να είναι βιώσιμη μόνο εάν επιστραφούν ουσιαστικά όσοι δεν έχουν το δικαίωμα να παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφέρει. Μόνο περίπου το 20% των υπηκόων τρίτων χωρών για τους οποίους υπάρχει απόφαση να φύγουν έχουν όντως επιστρέψει. Οι διαδικασίες και οι πρακτικές επιστροφής των κρατών μελών ποικίλουν σημαντικά. Πρέπει να οικοδομήσουμε ένα επίπεδο εναρμόνισης και εμπιστοσύνης που θα διασφαλίζει ότι οι μετανάστες που έχουν απόφαση επιστροφής εναντίον τους σε μια χώρα δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν τις ρογμές στο σύστημα για να αποφύγουν την επιστροφή αλλού. Θέλοντας πάντως να χρυσώσει το χάπι της πρόθεσης των Βρυξελών να κρατήσει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όσους μετανάστες δεν έχουν δικαίωμα παραμονής, η πρόεδρος της Κομισιόν προαναγγέλει νέο πακέτο οικονομικής στήριξης σε χώρες πρώτης υποδοχής όπως η Τουρκία, υπογραμμίζοντας τη σημασία εφαρμογής της σχετικής συμφωνίας. Μέχρι το τέλος αυτού του έτους θα προγραμματίσουμε επίσης ένα πακέτο στήριξης ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για να βοηθήσουμε τους Σύρους πρόσφυγες και τις ευάλωτες κοινότητες και να στηρίξουμε την Τουρκία στη διαχείριση των συνόρων και της μετανάστευσης. Μιλώντας στον Real FM, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου σημειώνει πως πρέπει να υπάρξει κοινή πλεύση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μεταναστευτικό και όχι μονομερείς ενέργειες. Αν δεν καταλάβουμε ότι αυτό το πρόβλημα θέλει Ευρωπαϊκή Συνένωση και να που η Ευρώπη, θα έλεγα, αρχίζει και μεταβάλλει στάση, δεν θα συνοηθούμε και εκεί η χώρα μας θα κινδυνεύει να αναλάβει ξανά μεγαλύτερο βάρος από αυτό που της αναλογεί. Σύμφωνα με τη Eurostat, το 2023 στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρχαν σχεδόν 1,3 εκατομμύρια παράνομοι μετανάστες, ποσοστό αυξημένο κατά 12,9% από το 2022. 484.160 από αυτούς διατάχθηκαν να εγκαταλείψουν τα εδάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μετατόπιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την ατζέντα της ακροδεξιάς όσον αφορά στο μεταναστευτικό αναμένεται να δημιουργήσει συγκρουσιακό κλίμα στην αυριανή σύνοδο. Η έκρηξη της ακροδεξιάς σε κράτη όπως η Ουγγαρία, η Αυστρία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Πολωνία όθη τις κυβερνήσεις τους σε αυστηρότερα μέτρα. Για παράδειγμα, η Ιταλία εφαρμόζει από χθες τη συμφωνία με την Αλβανία, βάσει της οποίας σε δύο κέντρα υποδοχής επί αλβανικού εδάφους θα μεταφέρονται με πλοίο από τη γειτονική χώρα ή αιτούνται σ' άσυλο, έως ότου ολοκληρωθούν οι αιτήσεις τους. Η Ρώμη σχεδιάζει να επεξεργάζεται 36.000 αιτήσεις ασύλου ετησίως και να επαναπατρίζει τους μετανάστες, των οποίων το αίτημα απορρίπτεται.